Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη 15 λεπτά μετά τι 3 τα ξημερώματα. Ο 32χρονο Ασημάκη Ιωάννου από την Κακοπετριά οδηγούσε το διπλοκάμπινο όχημά του με συνοδικό 39χρονη φίλη του από τη Βουλγαρία. Κάτω από συνθήκε που διερευνώνται, προσέκρουσε βία σε ανάχωμα στην αριστερή πλευρά του δρόμου με αποτέλεσμα το θάνατό του. Ο βοηθό αστυνομικό διευθυντή μόρφου Νίκο Μαυρογέννη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονό ότι δεν έφερε ζώνη ασφαλεία. Σε κάποιο σήμα του δρόμου, σε ελαφριά να δεξιά στροφή, Έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο παρεξέκλεινε αριστερά και χτύπησε βία σε όχθο. Φαίνεται εκ πρώτη ότι η αιτία του δυστυχήματο είναι η ταχύτητα για αυτήν την φορά. Επίση, να αναφέρω ότι η ζώνη ασφαλεία, εάν ο οδηγό έφερε ζώνη ασφαλεία, σίγουρα δεν θα εξετάζαμεν. Η συνεπιβάτη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Το νέο θανατηφόρο συνέβη λίγε μόλι ώρε μετά το θανατηφόρο που συνέβη στο δρόμο Φρενάρου Βρυσούλων, που είχε ω αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τη νεαρή από τη Σλοβακία.